Αρνός online εκπαίδευση, διαγωνισμός δημοσίου, ΑΣΕΠ 2Γ, κάθετος 2022. Στο βίντεο αυτό, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, θα δούμε θέματα αριθμητικού συλλογισμού που έχουν ζητηθεί στο διαγωνισμό αυτό. Ξεκινάμε με το θέμα 35 που μας λέει να μελετήσετε το ακόλουθο μοτίβο και να βρείτε τον αριθμό που λείπει. Δίνεται μία ακολουθία αριθμών 8, 16, 24, 32 και ζητεί το επόμενος αριθμός. Εδώ παρατηρούμε ότι όπως μεταβαίνουμε από αριστερά προς τα δεξιά, υπάρχει μία διαφορά 8 μονάδων, δηλαδή από το 8 για να πάμε στο 16 πρέπει να προσθέσουμε 8 μονάδες. Από το 16 για να πάμε στον επόμενο αριθμό 24 πρέπει να προσθέσουμε επίσης 8 μονάδες και ούτω καθεξής 24 και 8 32. Οπότε ο αριθμός που λείπει και πρέπει να συμπληρώσουμε προσθέτοντας στο 32 8 μονάδες είναι ο 40. Επομένως, σωστή απάντηση είναι η δέλτα. Συνεχίζουμε με το θέμα 36. Όμοια ζητείτε να μελετήσετε το ακόλουθο μοτίβο και να βρείτε τον αριθμό που λείπει. Εδώ παρατηρούμε ότι πάνω από την οριζόντια μαύρη γραμμή υπάρχουν λευκοί και μαύροι κύκλοι που περιέχουν αριθμούς. Από κάτω από την οριζόντια γραμμή υπάρχει μία σειρά αριθμών και πρέπει να συσχετίσουμε τους αριθμούς που βρίσκονται στους άσπρους και μαύρους κύκλους με τους αριθμούς που βρίσκονται από κάτω από τη γραμμή. Και αφού ανακαλύψουμε με ποιο κώδικα συνδέονται όλοι αυτοί, θα πρέπει να συμπληρωθεί και το ερωτηματικό στο τέλος. Εύκολα διαπιστώνουμε αν από τους αριθμούς που βρίσκονται στους άσπρους κύκλους αφαιρεθούν οι αριθμοί που βρίσκονται στους μαύρους κύκλους, θα προκύψει ο αντίστοιχος αριθμός που βρίσκεται από κάτω από την οριζόντια γραμμή, δηλαδή 15 πλην 3 ίσον 12. Εδώ παρατηρούμε ότι δεν έχουμε μαύρο κύκλο, αλλά 7 συν 3 10, μείον 0 υποτίθεται ο ανύπαρκτος μαύρος κύκλος και βρίσκουμε 10. Στη συνέχεια παρατηρούμε ότι ο κώδικας αυτός εξακολουθεί να εφαρμόζεται, γιατί από το 12, αν αφαιρέσουμε το άθροισμα που δίνουν οι μαύροι κύκλοι 3 συν 1 ίσον με 4, αφαιρούμε από 12 και βρίσκουμε 8. Συνεχίζοντας διαπιστώνουμε ότι ο κώδικας επίσης εφαρμόζεται, 15 μείον 14 ίσον 1, οπότε ο κώδικας αυτός θα πρέπει να εξακολουθεί να εφαρμόζεται και στην τελευταία στήλη, και έχουμε 6 και 4, 10 λευκά, πλην ο 3 που βρίσκεται στο μαύρο κύκλο, επομένως βρίσκουμε 7. Οπότε σωστή απάντηση είναι η δέλτα. Συνεχίζουμε με το θέμα 37. Εδώ παρατηρούμε ότι δίνεται ένας πίνακας που αποτελείται από δύο γραμμές που βρίσκονται πάνω από την οριζόντια μαύρη γραμμή. Από κάτω από την οριζόντια μαύρη γραμμή υπάρχει μία σειρά αριθμών και θα πρέπει να βρούμε ποιος αριθμός πρέπει να τοποθετηθεί στο τέλος. Αφού παρατηρήσουμε καλά, διαπιστώνουμε ότι ο αριθμός γάμα που βρίσκεται κάτω από την μαύρη γραμμή είναι ίσος με τη διαφορά που προκύπτει
αν από τον αριθμό της δεύτερης γραμμής αφαιρεθεί ο αριθμός που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στη συγκεκριμένη στήλη. Οπότε για διευκόλυνσή μας θέτουμε α, ότι παριστάνει την πρώτη γραμμή, β, η δεύτερη γραμμή και γ είναι η γραμμή του πίνακα που βρίσκεται κάτω από την οριζόντια μαύρη γραμμή. Έχουμε λοιπόν έναν κώδικα που είναι γ ίσον με β πλην α. Αυτός ο κώδικας εφαρμόζεται και στις επόμενες στήλες. 25 πλην 10 ίσον 15, 10 πλην 5 ίσον με 5, 10 πλην 2 ίσον 8 και 37 πλην 18 ίσον 19. Επομένως, ο αριθμός που λείπει είναι ο 19, σωστή απάντηση είναι η α. Συνεχίζουμε με το θέμα 38. Και πάλι εδώ ζητείται να συμπληρωθεί ο αριθμός που λείπει στο τέλος. Σε μία ακολουθία αριθμών που παρατηρούμε ότι για να πάμε από τον πρώτο στο δεύτερο πολλαπλασιάζουμε επί 3. Από το δεύτερο στον τρίτο αριθμό πρέπει επίσης να πολλαπλασιάσουμε επί 3. Από τον τρίτο, δηλαδή από το 9 να πάμε στο 27, πάλι θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε επί 3. Οπότε συμπεραίνουμε ότι για να πάμε από το 27 στον επόμενο αριθμό που πρέπει να βρούμε, πρέπει πάλι να πολλαπλασιάσουμε επί 3, οπότε 27 επί 3 ίσον 81, ο αριθμός που λείπει είναι ο 81 και σωστή απάντηση είναι η β.